αυτό που υπονομεύει τα συμφέροντα της χώρας είναι η εγκατάλειψη της πολυδιάστατης και αναγκητικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτή δηλαδή που υπηρέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ όσο ήταν κυβέρνηση, όπου εκεί όπως γνωρίζετε εκτός από τις σχέσεις με το Ισραήλ αναπτύξαμε σχέσεις με την Παλαιστίνη, είχαμε τριμερείς σχέσεις, κρατήσαμε μια στάση προωθητική και για τα συμφέροντα της χώρας αλλά και για την ειρήνη και τη σταθερότητα συνολικά στη Μέση Ανατολή. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή από την ελληνική κυβέρνηση αντιβαίνει όχι μόνο στην πολιτική της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αντιβαίνει σε μια πολιτική δεκαετιών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σημερινή ελληνική κυβέρνηση όχι απλώς έχουν εγκαταλείψει αυτή την πολιτική, αλλά προφέρουν αυτή τη στιγμή και σε αήθεις επιθέσεις απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς επειδή θέλουν να κρύψουν την δική τους μονομερή στάση και βέβαια με αυτόν τον τρόπο εκθέτουν ακόμα περισσότερο την δική τους, έτσι θα λέγαμε, εξυπηρέτηση ιδιωτελών συμφερόντων και σκοπιμότητων. Εμείς στη δική μας στάση, όπως είπα, και της καταδίκης των τομοκρατικών ενεργειών έγινε από την πρώτη στιγμή, οπότε δεν δεχόμαστε υποδείξεις και εκεί, ως προς την στάση μας. Όπως επίσης είμαστε σαφείς διαχρονικά και σταθερά υπέρ της λύσης των δύο κρατών. Ταυτόχρονα όμως δεν θα σιωπήσουμε για τα εγκλήματα που διαπράττει αυτή τη στιγμή το Ισραήλ απέναντι στους Παλαιστίνους. Αυτό που είδαμε οι ίδιοι, γιατί είναι διαφορετικό να τα διαβάζεις ή να τα βλέπεις στη τηλεόραση και είναι αλλιώς να πηγαίνεις εκεί και να μιλάς με τους ίδιους ανθρώπους που έχουν χάσει τις οικογένειές τους, που έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους, που οι οικογένειές τους έχουν ξεκλειστεί. Αυτή τη στιγμή συντελείται ένα έγκλημα. Εμείς αυτά που είπε χτες ο κ. Κασελάκης στην Παλαιστίνη, τα ίδια είναι αυτά που λέω εγώ σήμερα, το ίδιο είναι αυτό που λέμε και σε κλειστές πόρτες και έξω δημόσια. Η στάση μας είναι καθαρή και θεωρώ ότι αυτό το αντιλαμβάνεται ο ελληνικός λαός μετά τις ευρωεκλογές με το νέο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι κάτι το οποίο θα παλέψουμε να γίνει καταρχάς στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εντός της χώρας. Θα πάρουμε εκείνες πρωτοβουλίες και κινητοποίησης των Ελλήνων πολιτών και των ελληνικών κινηματικών πρωτοβουλειών και προφανώς πιέζουμε και την κυβέρνηση να αλλάξει στάση αλλά και με τις δυνάμεις που έχουμε, με όλες τις δυνάμεις που έχουμε και στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πρωτοβουλίων που συμμετέχουμε, θα πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα ζήτημα ηθικής και ένα ζήτημα δικαιοσύνης η δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, αλλά ταυτόχρονα είναι ένα ζήτημα ασφάλειας και για το ίδιο το Ισραήλ και συνολικά για τη Μέση Ανατολή. Και ως τέτοιο πρέπει να το δούμε.